Αλλά σήμερα όμως θα έχουμε μια τάξη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας, τον κύριο Πλεύρη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τριανταφυλλίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς. Πριν συνεχίσετε, να κάνω δύο σχόλια για αυτό που άκουσα. Το πρώτο είναι για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, την απίστευτη γκάφα Μητσοτάκη να ζητήσει το δανεισμό. Αυτό που έλεγα. Χωρίς ερωτήσεις, χωρίς ερωτήσεις. Πρέπει κάποιος να τα πει, γιατί... Θα τα πούμε, τα λέγαμε και πριν. Υφιστάμεθα μια ιστορία... Ναι, μιλούσε μόνος του ο κ. Μηταράκης. Εντάξει, και η υπουργή του ΣΥΡΙΖΑ. Η απίστευτη γκάφα την οποία με τη συνέντευξη στον Observer ζήτησε το δανεισμό, άρα... Υπονοώντας η ιδιοκτησία ανήκει στο Βρετανικό Μουσείο, που προσπάθησε να το καλύψει η κυρία Μενδώνη. Και το δεύτερο είναι που όλο το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, κύριε Ρογκάκο, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, επί δύο μήνες. Άλλοι συνάδελφοι, μιλούσαμε μας και ο κύριος Παπαδημητρίου και η εκλεκτή η κυρία Κλήτου. Μπράβο. Και ο κύριος Καλεντερίδης και ο κύριος Μιλωνάκης. Να τους παρουσιάζει γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι επί τρεις μήνες οι συντάξεις χειρίας. Δεν ρωτήσατε τον κύριο Μηταράκη, με τις συντάξεις χειρίας τι έγινε. Το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπαμε. Τις έβγαλε. Πώς? Τέλος Σεπτέμβρη πληρώνει. Εδώ εμείς το ψηφίσαμε 17 Μαΐου και από την επόμενη μέρα μας λέγανε γιατί δεν δώσατε τις τάξεις χειρίας. Επειδή έχουμε λίγο το μεταναστευτικό και μας περιμένουν, έχουν σύσκη να απαντήσουμε. Γιατί οι εκλογές έγιναν στις 7 Ιουλίου και στις 8 Ιουλίου πήγαν και κατέλαβαν τις κυβερνητικές καρέκλες. Είδατε που είπα εγώ, αλλά ρωτάμε, αλλά απαντάνε, είδατε μπήκατε μέσα στο πρόβλημα. Όχι, οι συντάξεις χειρίας, γιατί δεν δώσανε. Κύριε Αναφιλίδη, να ξεκινήσει που έκοψε τη συντάξη και βγαίνει με την ψήφο του. Με την ψήφο του. Έκοψε την ψήφο του. Με την ψήφο του. Κύριε Πρόεδρε, μα περιμένουν. Ακούστε, η καλή έφερε νομοσχέδιο που έκοψε την ψήφο και μα σύσκεψε. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα στον Γιάννη Σινάνη, τον δημοσιογράφο. Ηρεμία, Γιάννη Σινάνη, βλέπει τι γίνεται εδώ. Κύριε Μουτζούρη, βλέπετε και εσείς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Έλα, Γιάννη. Καλημέρα σας, λοιπόν. Καλημέρα. Εδώ που χτυπάει σήμερα η καρδιά του Βορείου Αιγαίου. Εδώ που 11 δήμαρχοι μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου, του Κώστα του Μουτζούρη, που έχω δίπλα μου. Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχη. Για να πάρουν αποφάσεις για την κατάσταση που μέχρι τώρα υπάρχει και βέβαια για το τι μέλη γεννέστε από εδώ. Ας μας τα πει ο Περιφερειάρχης, Γιάννη μου, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη. Είναι 11 δήμαρχοι από όλα τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και βεβαίως ο κύριος Μουτζούρης, όπως και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι δυναμώστε λίγο τον συνάδελφο του λιμενικού σώματος και όλων των παραγόντων που ασχολούνται με αυτό το δύσκολο κομμάτι. Μάλιστα. Ο κύριος Μουτζούρης, Γιάννη, πάμε για να ξεκινήσετε τη σύσκεψη. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα, πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε εκεί τα θέματά σας? Καταρχήν να σας καλημερίσω. Καλημέρα σας. Από τις όλβιες, τις ημερτές ακτές του Βορείου Αιγαίου. Από την αιωλική και αιωνική γη. Έχουμε εδώ χαρά να έχουμε όλους τους δημάρχους του Βορείου Αιγαίου, όπου σήμερα, αφού ενημερωθούμε από όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες, συγκεκριμένα πρώτο και καλύτερο μιλητή, τον ταλέπορο πρόεδρο, τον αγαπητό πρόεδρο, ταλέπορο εννοώ από αυτά που υφίστανται της Μόριας, εν συνεχεία από εκπροσώπους του λιμενικού σώματος, της αστυνομίας ελληνικής, από εκπρόσωπο της Κομισιόν, από εκπρόσωπο από τον υπεύθυνο της ΥΠΑ της Αρμοστίας στην Ελλάδα, εν συνεχεία οι 11 θα προσπαθήσουμε και θα το καταφέρουμε να έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα, μια ομόφωνη το θέμα, ακομιστική κύριε Μουτζούρη, το θέμα που σας απασχολεί και εσάς και όλους μας είναι αυξάνονται οι ροές μεταναστών και προσφύγων και πώς θα το αντιμετωπίσετε και τι ζητάτε εσείς. Αυτό είναι το βασικό μας ερώτημα. Βεβαίως. Σήμερα που μιλάμε, είναι 9.30 ώρα, ήδη έχουμε στη Λέσβο 128 αφήξεις. Είναι στοιχείο που μόλις το έλαβε από το λιμενικό σώμα. Άρα ουσιαστικά σε λίγες ημέρες οι χίλιοι που έφυγαν, 1.000-1.500 θα έχουν αναπληρωθεί. Περιμένετε να τελειώσω. Δεν θα με διακόπτετε. Εγώ είμαι πρίτανης, δεν με διακόπτετε. Ελάτε, κύριε Μουτζούρη. Λοιπόν, προχθές απεχώρησαν 1.500. Εάν όμως δεν συνεχιστεί αυτή η εκκένωση, και όχι μόνο από τη Λέσβο, αλλά και από τη Χίο και από τη Σάμο και από άλλα νησιά, εάν δεν γίνει καλύτερη περιφρούρηση και αποτροπή στα σύνορα, θα έχουμε μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, η εισήγησή σας ποια είναι, κύριε Πρίτανη? Ποια είναι η εισήγησή σας? Η εισήγησή μας είναι ότι εάν
δεν γίνει, δεν καταστεί δυνατόν να αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να επιστρέψουν στις πατρίδες ή στην Τουρκία από όπου έρχονται και επωφελείται η Τουρκία, θα πρέπει το βάρος αυτό να μην επιμοιραστεί μόνο στα 9 νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά σε όλη την Ελλάδα ισομερός και ισοβάρος. Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου θέλει να σας κάνει μία ερώτηση, ο συνάδελφός μας. Φαντάζομαι ότι εμείς είμαστε πολύ απ' έξω, το πρόβλημα το ζείτε εσείς. Είμαστε λίγο επισκέπτες εμείς και εκ του μακρόθεν, άρα οτιδήποτε και να πούμε είναι εκ του περισσού. Θέλω όμως να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο θέμα τις τελευταίες μέρες. Βάλατε υπεύθυνο μεταναστευτικής πολιτικής στην περιφέρειά σας, αμέσως μετά την εκλογή σας, ένα πρώην αστυνομικό συνταξιούχο. Συμβολίζει κάτι αυτό? Δεν λέω αν είναι ικανός ή μη ικανός ο άνθρωπος, εκ του αποτελέσματος θα κρυφτείτε κι εσείς. Συμβολίζει κάτι για σας αυτό? Βεβαίως συμβολίζει. Συμβολίζει πρώτον ένα άνθρωπο που γνωρίζει εκ των έντων τα πράγματα. Δεύτερον, συμβολίζει ένα άνθρωπο που έλεγε χιλιάδες ψήφους από τον Εσβιακό λόγο για να έχει θέση αυτό. Τρίτον, συμβολίζει ότι έχει υπάρξει αστυνομικός διευθύντης της Λέσβου, είχε το πιο ανθρώπινο πρόσωπο που μπορεί να έχει αστυνομικός, γι' αυτό το συγχαίρω, και έτσι με ανθρώπινο πρόσωπο και με γνώση. Κύριε Μουτζούρη, την ώρα που εμείς, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, διευκόλυνε μας λίγο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Την ώρα που εσείς έχετε το πρόβλημα και είναι υπαρκτό, την ώρα που φεύγουν από το νησί σας, φεύγει κόσμος για να έρθει στην ενδοχώρα, υπάρχουν αντιδράσεις εδώ και θέλω να ακούσουμε την κυρία Στεργίου Βυργινία, τη Δήμαρχο Στυλίδας. Καλημέρα σας, κυρία Δήμαρχο. Καλημέρα. Καλημέρα και από τη Στυλίδα. Καλημέρα σας. Όπου ακούγεται ότι θα έρθουν και σε εσάς κάποιοι άνθρωποι για να φύγουν από τα hot spot. Ο κόσμος. Δεν σας ακούγεται δίκαιο να μην επιβαρύνονται μόνο τα νησιά, κυρία Στεργίου, παρά να επιμερίζεται σε όλη την Ελλάδα ο όγκος των μεταναστών, των προσφύγων που έρχονται. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το θέμα πρέπει να λυθεί στη βάση του. Σωστό. Από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, η Ελλάδα και γενικότερα ο Δήμος ο δικός μας δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ άσχημο και για τους δημότες που εγώ ενδιαφέρομαι φυσικά για το Δήμο μου, αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται εδώ. Έρχονται εδώ, οι συνθήκες για να διαβίωση αυτών των ανθρώπων δεν είναι κατάλληλες. Πείτε μας ποιες είναι οι συνθήκες, κυρία Δήμαρχη. Κοιτάξτε, είναι ένα στρατόπεδο εδώ, το οποίο βρίσκεται μέσα στην κοινότητα του Καραβομήλου, δηλαδή αυτό όταν έγινε το στρατόπεδο, το χωριό ήταν λίγο πιο έξω, έξω από το χωριό. Τώρα με την πέρα των χρόνων, το χωριό αυτό άπλωσε, γέμισε. Ένα λοιπόν στρατόπεδο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό, είναι κάποια χρόνια το οποίο δεν λειτουργεί, έχει κάποια φύλαξη βέβαια, σε καθημερινή βάση, και αποφάσισε λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας να το παραχωρήσει σε κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, προκειμένου να γίνει όλοι αυτοί, να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί, να ελαφρύνει, όπως είπατε, να ελαφρύνουν τα νησιά. Κυρία Στεργίου, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν λέει ο ένας, έχουμε 10.000 άτομα στη Μόρια. Όταν λέει ο ένας δήμαρχος δεν θέλω, λέει ο άλλος δεν θέλω, λέει ο παραδίπλα δεν θέλω. Ναι. Εγώ δεν λέω δεν έχουν, ότι έχουν το άδικο, κατά ανάγκη. Όπως το λέτε, ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν τους κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν. Αλλά όμως το θέμα είναι να φτωχοποιήσουμε και τους δήμους και τους ανθρώπους τους δικούς. Όχι, όχι. Μας. Αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο λέμε εμείς. Αυτό πρέπει να λυθεί από τη βάση του. Κυρία Στεργίου, βεβαίως. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι μήπως μπορεί να λυθεί το θέμα. Δηλαδή. Να σας βοηθήσει και το κράτος, να είναι οι συνθήκες βιώσιμες, να έχουν οι άνθρωποι φαγητό, να έχουν τη φύλαξή τους εκεί κτλ. Δεν μπορούμε όμως να λέμε, και τώρα μας κοιτάει και ο κύριος Μουτζούρης, που έχει το πρόβλημα εκεί από την Μυτιλήνη. Τι να πει αυτός ο άνθρωπος που σε λίγο, αν δεν αποφορτιστεί, θα έχει 50.000 κόσμο. Κοιτάξτε, το χωριό αυτό το δικό μας, μιλάμε ότι έχει 300 κατοίκους, ναι, γύρω-γύρω από αυτό το στρατόπεδο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια θα είναι η εικόνα όταν μένει σε ένα στρατόπεδο, όσο μεγάλη έκταση και να έχει, να στηβάσουμε εκεί άλλους 500, 600, 800 ανθρώπους. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γνωρίζει και ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι εδώ όποιοι έχουν μπει δεν αποσυμφορείται κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση, αλλά προστίθεται. Έχει προστιθέμενη αξία το θέμα αυτό. Λοιπόν, μάλιστα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε εμείς εδώ σε ένα δήμο
Ένας τεράστιος φαύλος κύκλος που δοκιμάζονται και τα ιδεολογικά μας και ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας. Αλλά και οι αντοχές βέβαια. Και οι αντοχές μας, ναι. Αλλά νομίζω ότι το ζήτημα αυτού του φαύλου κύκλου, δεν θέλω εδώ εγώ το μετανάστη, αλλά τον θέλει ο άλλος, δεν τον θέλει κανείς. Δείχνει και πολλά. Βαγγέλη μου, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και τον Γιάννη τον Συνάνη να κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε τη διάθεση να στηρίξουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Κοιτάξτε, κυρία Στεργίου, μια κουβέντα. Να στηρίξουμε ανθρωπιστικά, αλλά στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να υπερβούμε τις δυνατότητες μας. Κατανοητό απολύτως. Κυρία Στεργίου, ευχαριστούμε. Εδώ έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση, φοβερή κινητικότητα. Μάλιστα. Στην περιοχή και εγώ θα στηρίξω τις αποφάσεις και τους δημότες, όπως αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, κυρία Στεργίου. Το πρόβλημα είναι, παιδιά, όταν πας σε αυτό το επίπεδο, δεν τους θέλει ο ένας, τους θέλει ο άλλος. Δοκιμάζονται εντοχές που λέει. Σωστά. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Φτάνουμε όμως και σε φωνές μετά, και εγώ θα το πω ευθέως τον κύριο Μιλωνάκη, γιατί τον είχα ακούσει παλιά να το λέει, να λένε κάποιοι ότι παραδείγματος χάρη να φτάσουν σε μια απόλυτη αποτροπή. Εγώ θυμάμαι και μια παλιά άποψή σας που είχα διατυπώσει και την οποία δεν συμφωνώ, ομολογώ, που λέγατε ότι ακόμα θα τις αφήσουμε και στη θάλασσα να πνιγούν. Εκτός ποτέ δεν το είπα. Αυτό. Τι είπατε, κύριε Μιλωνάκη? Ποτέ δεν το είπα. Είναι μαζί. Είχα πει και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Μικρή Σαλβίνη στην Ελλάδα. Αυτό, σε μια ερώτηση. Θα γίνουμε μικρή Σαλβίνη. Βαγγέλη, με συγχωρείς. Συγγνώμη. Σε μια ερώτηση η οποία μου είχε κάνει ένα τηλεθεατής, ότι δεν μπορείς να αφήνεις ανθρώπους και παιδιά. Να είναι ένας άνθρωπος να πας να τρέξεις, αλλά πώς να τον. Όταν έχει παιδιά όμως πρέπει να του σώσεις. Αυτό είχα πει και είχε παρεξηγηθεί, είχε παρερμηνευτεί. Άμα δεν έχει παιδιά. Όμως... Αν δεν έχει παιδιά να πνιγεί, αν έχει παιδιά. Όχι, να μην πνιγεί. Δεν το... Μα δεν το είπα με αυτόν τον τρόπο. Α. Το καταλαβαίνετε πώς το είχα πει. Αλλά αυτό που λέμε σήμερα, έρχεται κάποιος να βάλει το χέρι στον τύπο τον ήλο. Εγώ θα ρωτήσω και τους δύο πολιτικούς που είναι εδώ πέρα να πάρουν θέση. Και εσείς πολιτικός. Πολιτικός, ναι, γιατί εμείς όμως παίρνουμε θέση. Ξεχάσατε, κύριε Μιλωνάκη. Όχι, πολιτικός. Αλλά παίρνουμε θέση. Και η θέση δεν είναι να διαπιστώνουμε μόνο αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πρίτανης από την Λέσβο ή η κυρία Δήμαρχος. Τι θα ρωτούσατε λοιπόν? Εγώ είναι πολύ απλό. Ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και αν σε τι διαφέρει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να βάλω προεκλογικά. Ναι. Να ολοκληρώσω λίγο. Όχι, να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω. Βέβαια δεν είναι για να ρωτάει ο κ. Μιλωνάκη. Όχι, δεν ρωτάω. Εμείς παίρνουμε και θέση. Εγώ πρέπει να ρωτάω. Όχι, παίρνουμε και θέση, κύριε Πλευρή. Γιατί όταν λέμε ότι λέγατε προεκλογικά, ακολουθείτε την ίδια ακριβώς με τον κύριο Μουζάλα. Καμία σχέση. Ερώτηση κάρτα, κύριε Μιλωνάκη. Όχι, όταν προεκλογικά λέγατε για τα κλειστά κέντρα κράτησης. Τώρα σήμερα δεν μιλάτε καθόλου. Κύριε Μιλωνάκη, για τα νησιά, κύριε Μιλωνάκη, τα οποία μπορούμε να βάλουμε. Ακούσαμε την ερώτηση, θα απαντήσουμε. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνω, να πω ότι όλη αυτή η ιστορία πρέπει να ξεφύγει από τη λογική του ποιο είναι το αίτιο και το αιτιατό του προβλήματος. Το ξέρουμε. Το ξεπεράσαμε. Πρέπει να φύγουμε από την πολεμική του «Α, εσύ είσαι πιο άνθρωπος και εσύ πιο απάνθρωπος, τους θέλεις, δεν τους θέλεις». Εγώ βάζω το ερώτημα το οποίο με βασανίζει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι ένα ζήτημα που ξεκίνησε χθες. Το διαχειριζόμαστε ως κράτος και δεν θα τελειώσει αύριο. Το διαχειριζόμαστε σε μεγάλη ένταση από το 2015, προϋπήρχε του 2015. Διατίθενται κονδύλια. Υπάρχουν πλάνα επιχειρησιακά. Υπάρχουν εξαγγελίες. Συγκεκριμενοποιώ. Μόνο το 33% των κοινοτικών κονδυλίων που διατέθηκαν για αυτή την ιστορία του προσφυγικού έχει απορροφηθεί και δεν ξέρω με ποιο τρόπο έχει απορροφηθεί, γιατί ακούστηκαν και πάρα πολλά για διαφάνεια και κακοδιαχείριση. Γίνεται και έρευνα την εισαγγελία. Μόνο 3 από τις 26 προβλεπόμενες δομές έχουν ισχύσει και είναι και στο χάλι για το οποίο συζητάμε. Γιατί το ελληνικό κράτος, αυτό αφορά κύριε Πλεύρη και εσάς πριν το 2015, αφορά τον κύριο Τριανταφυλλίδη μετά το 2015 και μέχρι χθες, προχθές που έφυγε η κυβέρνηση, δεν έκανε τα χρεώδη, τα προαπαιτούμενα για να δημιουργήσει στο δεδομένο ζήτημα συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης. Mm-hmm. Και εξαντληθήκαμε σε βλακώδεις ρίσεις τύπου λιάζονται και εξαφανίζονται και σε ανόητες διελκυστίδες, εσείς είστε φασίστες, ρατσιστές και απάνθρωποι. Θυμίζω, την Λίνα, ώρα που κατακλείζονται τα νησιά από ανθρώπους. Σε αυτά τα οποία λες ότι από το 1,5 δις που έχει διατεθεί, το 25% έχει απορροφηθεί. Για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, από τα κονδύλια αυτά. Εγώ είχα διαβάσει το 33, να, καλά κάνετε και με διορθώνετε, αλλά πάντως είναι ελάχιστο ποσό. Για να πάμε στον κύριο Πρέβη και τον κύριο Δαφυλλίδη. Ακούστε, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για την πατρίδα μας. Δεν έχει μόνο ανθρωπιστικές διαστάσεις, ούτε εφαρμογή σε αυτό που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και από τις διεθνείς συμβάσεις.
έχει και εθνικές διαστάσεις και διαστάσεις εθνικής ασφάλειας. Η χώρα εξισλαμίζεται. Και όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι η χώρα. Μισό λεπτό. Τον όρο δεν άκουσα. Εξισλαμίζεται. Η Ελλάδα. Ναι, η πατρίδα μας εξισλαμίζεται. Και να θυμίσω, μια που μπήκαμε στη διαδικασία του 2021, ότι το 1821 κάναμε αγώνα εναντίον μιας ισλαμικής θεοκρατικής σκλαβιάς. Δηλαδή, εκδιώξαμε από την πατρίδα την τζιχάντ, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια θεοκρατική εξουσία, σκλαβιά στην Ελλάδα. Εκδιώξαμε το Ισλάμ από την Ελλάδα το 1821 και το 2021 θα γιορτάζουμε τον εξισλαμισμό της Ελλάδας. Δεν είναι τώρα, βέβαια είναι το ίδιο είναι θέμα, κύριε Καλλιτερίδη. Ακούστε, αφήστε με να μιλήσω. Μήπως είναι λίγο βαρύ, λέω. Βαρύ, ελαφρύ, ας το κρίνουν οι τηλεθεατές. Έχει μια ξεκάθαρη ανθρωπιστική διάσταση. Λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω. Δεν είναι πολεμικό. Αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, ακούστε. Πιστεύω, άνθρωπος ο οποίος στρέφεται εναντίον των μεταναστών έχει πρόβλημα τουλάχιστον ψυχικής υγείας, να πάει στο ψυχιατρίο. Ό,τι λέμε δεν αφορά τους μετανάστες. Αφορά το ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εξισλαμισμού της χώρας. Δεύτερον, διάβασα με μεγάλη προσοχή τα 12 σημεία, νομίζω, που εξήγηκε η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί δεν είδα τίποτα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για να λύσουμε το πρόβλημα, να σας θυμίσω ότι κάποια στιγμή όταν η Ελλάδα, όταν ήρθε το ΝΑΤΟ επί ΣΥΡΙΖΑ και έκοψαν οι ροές, στράφηκαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες προς τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία πήρε μέτρα και στην ξηρά και στη θάλασσα, διότι έχει και θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, και δεν πέρασε ούτε ένας μετανάστης. Έχετε ακούσει καμία χώρα στον κόσμο να κατηγορεί τη Βουλγαρία ότι παίρνει μέτρα εναντίον των μεταναστών? Θεώρησε ότι αυτό είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, πήρε μέτρα στα σύνορά της και περιόρισε το ζήτημα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν συμμορίες. Εκτός από την Τουρκία που εφαρμόζει μια εθνική πολιτική εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της Ευρώπης, υπάρχουν και συμμορίες μέσα στην Ελλάδα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, άνθρωποι που είναι και μέσα σε κόμματα και συμμετέχουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, δικηγόροι, λάθροδιακινητές, είναι μια μπίζνα πολλών δισεκατομμυρίων. Η ανθρωπότητα, ακούστε είναι λίγο. Είναι μέσα σε κόμματα άνθρωποι, έτσι, ναι, το καταγγέλλεται επισήμως. Το έχει καταγγείλει ο κύριος Συρίγος. Όταν ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, μάλιστα, για να ξέρουμε τι λέμε. Ακούστε εδώ. Αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, δύο πράγματα δεν μπόρεσαν να καταπολεμήσουν τα κράτη. Τη διακίνηση ναρκωτικών και το τράφικινγκ. Εννοώ τη διακίνηση γυναικών για την πορνεία. Τώρα λοιπόν, έχουμε με λάθη που κάναμε εμείς συγκεκριμένα το 2015, εάν κάποια στιγμή κάνετε μια εκπομπή αποκλειστικά και σας φέρω στοιχεία με το τι έκανε η Τουρκία για να υποφεληθεί από την πολιτική των ανοιχτών συνόρων της κυρίας Χρυσοδουλοπούλου, πραγματικά δεν θα υπάρξει Έλληνας που δεν είναι ιδεολογικά τυβλωμένος, που δεν θα σηκωθεί όρθιος και δεν θα εξοργιστεί. Κύριε Καλλιτερίδη, δώστε μας λίγο χρόνο. Έχουμε υπογράψει το Δουβλίνο 2. Βαγγέλη μου, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει καμιά σύμβαση. Δεν έχουν ανοίξει και στόμα οι χώρες της κυβέρνησης της αντιπολίτευσης. Ελάτε, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνολικά το θέμα και πώς η κυβέρνηση θέλει συνολικά να το αντιμετωπίσει. Είναι προσφυγικό, είναι και παράνομης μετανάστευσης. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το να βαφτίζουμε συλλήβδιν αυτό το φαινόμενο ως προσφυγικό είναι λανθασμένο. Εμείς δεν αποδεχόμαστε ότι άπαντες έχουν το δικαίωμα να έρθουν και να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλουμε να είμαστε φύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ποιο είναι το βασικό σημείο? Να ξεχωρίσουμε ποιοι έχουν την προσφυγική ιδιότητα και να έχουν τα δικαιώματα που απαιτεί το διεθνές δίκαιο, και όσοι είναι για οικονομικούς λόγους οι οποίοι έρχονται, να γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν στον χώρο της Ευρώπης και θα επαναπροωθηθούν. Αυτός είναι ένας διαχωρισμός που απέφυγε η προηγούμενη κυβέρνηση να κάνει. Δηλαδή, πώς το επαναπροωθήσετε? Δεν είναι καθόλου χρονοβόρο. Ακούστε τη χρονοβόρα. Θα επαναπροωθήσετε. Να το μισό λεπτό. Πολύ γρήγορα ξεκαθαρίζετε. Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν δεν έχει κανέναν λόγο να καθόμαστε και να συζητάμε. Πάμε, θα σας πω. Κύριε Πλεύρη, όταν δεν έχει κανένα στόχο. Όχι, άστε εμείς. Άμα δεις το κινητό της κλίσης που κάνει. Τίποτα, κανένα κινητό. Αν με αφήσετε σε τρία λεπτά, θα στα πω όλα. Εμείς που είμαστε, είμαστε μισή ώρα όμως εδώ πέρα να τοποθετήσουμε τρία λεπτά. Σας λέω, δικηγόροι είμαστε και είμαστε στα δικαστήρια και πιστέψτε με ότι σε ένα δευτερόλεπτο από τη γλώσσα που μιλάει άλλο και τη διάλεκτο ξέρεις από όπου προέρχεται. Κάτι ρώτησα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Δύο μισή χιλιάδες θα διώχνετε κάθε μέρα. Όλα θα σου πω. Λοιπόν, και θα τα δεχθεί η Τουρκία.
Ακούστε τι γίνεται. Πάμε στον πρώτο διαχωρισμό. Σαλβίν. Το βασικό είναι γρήγορα παίρνει κάποιος την προσφυγική ιδιότητα και μπορεί να κινείται οπουδήποτε θέλει βάσει του διεθνούς δικαίου και ο άλλος γνωρίζει ότι βρίσκεται σε χώρο ο οποίος ελέγχεται. Μα κύριε δηλαδή, Βαγγέλη, δηλαδή, ρώτησε ο Βαγγέλης και πάρα πολύ σωστά. Μα θα κλείσετε τα σύνορα. Μα ακούστε. Θα μπαίνουν κάθε μέρα μέσα. Κύριε Μιλωνάκη, κύριε Μιλωνάκη, να ολοκληρώσω. Αυτά κόσμος, είναι σοβαρά ακούστε, θέματα. Απάντηση. Εγώ σας λέω, μπαίνει ο κόσμος. Άμα δεν με αφήσετε να μιλήσω όμως. Κύριε Μιλωνάκη, λοιπόν, ο κόσμος λέτε ότι μπαίνει. Ορίζουμε ότι μπαίνει. Να δούμε συνολικά το θέμα. Το ότι μπαίνει σημαίνει το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει αυτόν που μπαίνει να τον πιάνεις όπως γίνεται, να έχεις έναν έλεγχο. Μόλις τον πιάσεις, γίνεται ιδιότητα. Η αίτηση ασύλου, μία επιτροπή, κόβουμε τη δεύτερη επιτροπή, δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό πρόβλημα που λένε. Αυτομάτως κάποιος λαμβάνει την προσφυγική δυνατότητα. Δεν έχετε κόσμο να κάνετε τις επιτροπές, κύριε Πλεύρη. Η χώρα έχει υπογράψει Δουβλίνο 2. Λαμβάνει την προσφυγική δυνατότητα. Έχει υπογράψει Δουβλίνο 2. Το Δουβλίνο 2 δεν είναι καθόλου άλλο. Το Δουβλίνο 2, πιστέψαμε, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτή δεν είναι θέμα του Δουβλίνου 2. Γιατί οι διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει δεν επιτρέπει να διαμορφώσει ανάλογες πολιτικές. Δεν είναι κατανοητό. Αν ανοίξει ο Ερντοάν την κάνουλα, λοιπόν, ακούστε. 30 δεύτερα και ο κύριος Πλεύρης. Όχι, από τον Εύρο δεν μας λέτε. Πώς παρακαλώ, κύριε λοιπόν, μας τον Εύρο. Δεν θέλω να εκτροχιάζει τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν την τοποθέτηση. Μόνο τοποθέτηση. Έρχομαι λοιπόν. Τα μέτρα προφανώς είναι και μέτρα αποτροπής. Το λέμε ξεκάθαρα. Να γνωρίζουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι έρχονται, και αυτό είναι το πρόσφυγα, ότι αυτός που δεν πληρεί την προϋπόθεση της προσφυγικής ιδιότητας, ποτέ του δεν θα μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ανωτελία, Ένωση. Κύριε όχι, δεν υπάρχει ανωτελία, θα το πω. Δεύτερον, κύριε Πλεύρη, ό,τι δεύτερον, όχι, άμα δεν θέλετε να μιλήσω, θα τελειώσω το πρόβλημα. Όχι, δεν θα ξανάρθετε, θα πω. Εδώ. Άκουσα εδώ πέρα, τελευταίος μιλών δεν έχει μιλήσει. 10 δευτερόλεπτα θέλω να ολοκληρώσω το πρόβλημα. Λοιπόν, δεύτερον, όταν ζητάμε, και αυτό πάει σε όλες τις κοινωνίες, γιατί το πρόβλημα το πληρώνουν τα νησιά και η Αθήνα. Και το κέντρο της Αθήνας. Όταν ζητάμε ποσόστοση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δυνατόν μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα, το οποίο θέμα θα είναι επαναπρόθεσης όσων δεν έχουν προσφυγική ιδιότητα και να πάρουν την προσφυγική ιδιότητα, είναι δυνατόν να συζητάμε ότι δεν θα υπάρχει ποσόστοση και εντός της ελληνικής επικράτειας? Ρητορικό το πέρα. Ζητάμε από τους Ευρωπαίους, μάλιστα. Αλλά όταν είναι να το εφαρμόσουμε εδώ πέρα, μάλιστα. Και εδώ πέρα έχουμε και λέμε ότι ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε βάρος, η περιφέρεια δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, οι πολιτικές, αυτά τα οποία είδαμε, μετανάστες να περιφέρονται, να καταλαμβάνουν σιδηροδρομικούς σταθμούς, τώρα, να πηγαίνουν στην Ιδωμένη και να εκβιάζουν την ελληνική ωραία. Δημοκρατία, με Νέα κύριε Δημοκρατία πλέβη, δεν θα το δείτε. Όποιος είναι εδώ, θα σέβεται τους ελληνικούς νόμους, θα εφαρμόζονται οι ελληνικοί νόμοι. Η ελληνική νόμη απαγορεύει στον οποιονδήποτε να καταλαμβάνει χώρο και αυτός ο οποίος θα κάνει αυτές τις πράξεις, κάνει και το δικαίωμα βάσει τη συνθήκη τη Γενέβη να ζητήσει προσφυγική ιδιότητα. Κύριε Πλεύρη, εσείς είστε ευγενείς. Πάμε. Ευγενήσατε τον χρόνο του κύριου Τριανταφυλλίδη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης έκανε τοποθέτηση. Και είπε και μια γκάφα αυτό, γιατί η πρόταση για τα μάρμαρα του Παλθενώνα και όχι τα Ελγίνια ήταν η καλύτερη δυνατή πρόταση. Έχουμε μισή ώρα στην Ελλάδα. Προφανώς δεν την κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας ή έχει την αιμονή. Επανέφερε το θέμα. Ζητήσαμε να έρθουν εδώ πέρα. Εσείς ο πατριωταράς τα λέτε αυτά. Εσείς, να δανειστούμε τα δικά μας μάρμαρα του Παρθενώνα. Εσείς τα λέτε αυτά. Ντροπή σε εσάς που δεν καταλαβαίνετε τα μάρμαρα του Παρθενώνα να τα δανειστούμε εμείς. Υιοθετώντας ότι είναι δική τους ιδιοκτησία. Ερχόμενα εδώ πέρα. Οποία γκάφα στον Observer διαβάστε. Ο Μητσοτάκης σας ζήτησε. Τι κάνατε 4,5 χρόνια για τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Το θέσαμε επίσημα στην γη. Στην Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας τον Ιούνιο του 2018. Όχι στο Μπισμπιζέ, επίσημη δήλωση, παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2018 που το ζήτησε. Και τι, παρακαλώ. Ενώ εμείς, εάν έρθουν εδώ πέρα οι δυναμικοί. Να δανειστούμε τα δικά μας μάρμαρα. Μπράβο, πατριωταράδες. Θα τα δούμε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Πάμε σας παρακαλώ. Πάμε σας παρακαλώ. Σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λέμε το δώρο.
Και θα επιστρέψουμε. Ο κ. Δαταφυλλίδης οφείλει μια απάντηση για το μεταναστευτικό. Βεβαίως. Παρακαλώ, με τα Ελγίνια θα έχουμε το χρόνο, κύριε. Κύριε Μιλωνάκη, να τοποθετηθεί. Κύριε Μιλωνάκη, τόσο βάζει φωτιές. Βάζει φωτιές ο Παπαδημητρίου με την κλήτου, την πληρώνουμε εμείς. Παρακαλώ. Δώστε μας λίγο χρόνο, θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δώστε μας λίγο χρόνο. Στις 13 Σεπτεμβρίου ένας τυχερός κερδίζει το νέο Opel Corsa αξίζει 13.500 ευρώ. Τηλεφώνητο από σταθερό κινητό στο 14614. Αφήνετε το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα κάπα μη και ένα όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Αυτή την Παρασκευή όμως ένας τυχερός κερδίζει μία δωρεάν επιταγή αξίας 3.000 ευρώ για ανακαίνιση μπάνιο από την εταιρεία Ψαραδέλης. Μήνυμα και τηλέφωνο στο 14614. Επιστρέφουμε πιο ήρεμοι μάλλον. Ότι είναι η Μόνα Λίζα για το Λούβρο, ότι είναι ο Φάρος για το ναυτικό, ότι είναι το Μάρμαρο για τον γλύπτη, ότι είναι ο ήλιος για το ξημέρωμα. Είναι ο Γιώργος Παπαδάκης για την πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη. Πρεμιέρα Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, στις 6 το πρωί, στον Αντένα. Γιατί και στην πρωινή ενημέρωση είμαστε ένα. The Final Four. Ο απόλυτος διαγωνισμός τραγουδιού ξεκινά. Τέσσερις φιναλίστ θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τη θέση τους. Αντιμετώπισέ τους. Φτάσε στην κορυφή, εξασφάλισε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο και κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά. Αντέχεις την πρόκληση. The Final Four. Οντισιόν στην Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.antenna.gr/The Final Four. The Final Four έρχεται στον Αντένα. Το αύριο των τεχνικών επαγγελμάτων χτίζεται σήμερα στην ΑΚΜΗ σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στα πρότυπα σύγχρονων επαγγελματικών μονάδων, με αποκλειστικές συνεργασίες με εταιρείες ηγέτες του κλάδου. Έλα σήμερα σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. Έλα σήμερα στην ΑΚΜΗ, στον ηγέτη της εκπαίδευσης. Εκεί που η Μεσόγειος αποκαλύπτεται. Κρυμμένα μυστικά. Παραδοσιακές τεχνικές, όλα φτιαγμένα στο χέρι. Συλλογή χειροποίητων στρωμάτων Bodyfix. Από την Κάντια, τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δημιουργεί στρώμα αποκλειστικά στο χέρι. Καλοκαίρι, αντίο, καλώς ήρθες ψυχείο. Αντίο, ενοικιαζόμενο δωμάτιο που πέρασα τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Καλώς ήρθε σπίτι που θα περάσω τα φοιτητικά μου χρόνια και θα έχω όλες τις συσκευές που χρειάζομαι με το φοιτητικό πακέτο που θα βρω στο πλαίσιο σε απίστευτες τιμές για ακόμα πιο εύκολες σπουδές. Καλοκαίρι αδείο, καλώς ήρθες πληγείο. Πλαίσιο. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Βλέπεις τίποτα περίεργο? Σλουχή! Σλουχή! Πέτα τη φριτέζα. Η συνέχεια έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Στα Γιάβα, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, έχεις Γιαβαντάζ. Ένα χρόνο γυμναστική με μόνο 48 ευρώ. Μπες και εσύ στο μοναδικό κόσμο των Γιάβα, πρόλαβε και κλείσε την προσφορά. Και ισχύει για τελευταία φορά. Γιάβα. Δικό μου είναι κάθε νέο που μαθαίνω. Τώρα στα My Market από Δευτέρα έως Τετάρτη λατζιμάς εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μόνο 15,50. Ελίτ φρυγανιές 3+1 δώρο 35% φθηνότερα. Και αλφα μπύρα κουτί ή τετράδα 30% φθηνότερα. Ακόμα, Head & Shoulders και Everyday 50% φθηνότερα. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Βακ.
Ακτιρίδια παντού. Μόνο το απορριπαντικό δεν φτάνει. Πρόσθεσε τον Dettol για τα ρούχα που εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηριδίων χωρίς χλώριο ακόμη και στους 30 βαθμούς. Dettol. Ό,τι χρειάζεσαι για προστασία. Θέλεις να μάθεις το μυστικό μου? Πολλά ξεκινούν από το πουκάμισο και το όμο που απελευθερώνει μια μοναδική έκρηξη αρώματος που διαρκεί και διαρκεί και διαρκεί. Και πίστεψέ με, διαρκεί όσο χρειαστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Όμο, το άρωμα που κάνει τη διαφορά. Τρέξε με 100 για να προλάβεις την προσφορά. Nova Double Play στην καλύτερη τιμή της αγοράς με ταχύτητες έως 100 Mbps για ασταμάτητο ταυτόχρονο σερφάρισμα μόνο με 29,90. Και οι προσφορές δεν σταματούν εδώ. Απόλαυσε τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα, όλο το συναρπαστικό αθλητικό θέαμα της Nova και επιλογές για όλη την οικογένεια μόνο με 20 ευρώ επιπλέον. Πρόλαβε την προσφορά στα καταστήματα Nova για λίγες μόνο μέρες. Πρόσκληση για το Hot Dog Nuggets Party! Είναι hot, 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 είναι Hot Dog Nuggets. Είναι hot, 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 είναι Hot Dog Nuggets. Έχουν σούπερ γεύση, είναι λίγο πια. Μέσα είναι ζουμερά και απ' έξω τραγανά. Είναι διαλεγμένα ένα, ένα. Άμα τα αρχίσεις δεν μπορείς να σταματήσεις. Είναι hot, 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 είναι Hot Dog Nuggets. Είναι hot, hot, hot. Hot dog nuggets, hot dog nuggets. Hot dog nuggets, λαχταριστά λουκανικάκια με την πιο τραγανή κρούστα. Διαλέγεις υφαντής, διαλέγεις ποιότητα. Το Disney On Ice παρουσιάζει το Frozen. Ολόκληρη αυθεντική ιστορία ζωντανά στον πάγο. Τα εκβοδό, Paok Sports Arena, μαζί με τους αγαπημένους ήρωες της Disney. Μήνυμα στον εαυτό μου στο μέλλον. Ποτέ μην υποτιμήσεις τις δυνατότητές σου. Ξεπέρασε τα όρια σου. Γίνε αυτό που θέλεις. Εδώ και 31 χρόνια στηρίζουμε την προσπάθεια και τα όνειρα χιλιάδων μαθητών με το σύστημα επιτυχίας Πουκαμισάς. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Γίνε αυτό που θέλεις. Bed & Bath παράταση εκτόσεων μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Μαξιλάρια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, στρώματα, κρεβάτια. Προλάβετε! Μείον 50%. Το πήρες και φυγές από τα Bed & Bath. Το σύστημα επιτυχίας Πουκαμισάς έρχεται σπίτι σου με το διαδικτυακό φροντιστήριο. Μπες στο e-pavlapukamisas.gr και μάθε πώς. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 7 κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. 7 υπερσύγχρονα κάμπους. 10 διακεκριμένες σχολές. Περισσότερες από 30 διεθνείς πιστοποιήσεις. 66 προγράμματα σπουδών. Όλα αυτά μας κάνουν το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αξίζει τη διαφορά. At DeRee, we believe that the future can be mastered. Our innovative programs and unique facilities meet the rapidly evolving market and the technological breakthroughs. Discover more about our new academic programs leading to success. DeRee, create your future self. Κι εγώ σ' αγαπάω, ψυχή. Θα σε περιμένω. Τον πυροβόλησε. Τα χρόνια μου δεν γυρίζουν πίσω. Όσο και να μείνεις εσύ στη φυλακή. Θες να βοηθήσω μια γυναίκα που σου έκανε τόσο κακό? Είναι η μητέρα μου! Θέλω να βγάλεις από τη μέση την κάτια μακρύ. Με σένα τελείωσα. Καλώς ήρθες στα μέρη μας. Κανείς δεν θα σε πάρει από μένα, Ελένη μου. Ελκίζομαι. Πότε θα κλείσει ο κύκλος της αλήθειας? Πώς είσαι, μπορείς να μιλήσεις? Ποια είσαι? Γυναίκα χωρίς όνομα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στον Αντένα. Και τραβάω γυαλό και γράφω.
μπουρδάκια της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή μου αντιγραφώ. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:46 και πρέπει να σας πω πριν μπούμε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη πλήρως. Εδώ το λέει. Μας έστειλε ένας τηλεθεατής. Είστε μια γελοιότητα, μας είπε. Στο πολιτικό σκέλος όμως, παιδιά. Αλλού δεν είμαστε. Όχι. Στο πολιτικό. Και τι λέει. Να αναλάβεις την ευθύνη. Κάτι το χάσα το μήνυμα τώρα. Τι λέει. Πού το. Και φταίτε αποκλειστικά εσείς. Εσείς, κύριε Ρογκάκο, ναι. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη. Κύριε Αντώνη. Την πολιτική ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης οφείλει μια απάντηση για το μεταναστευτικό. Ελάτε. Τα Ελγίνια, τα Ελγίνια λέω. Τα Μάρμαρα, τέλος πάντων, να μου το πει και η Ελίνα. Και καλό είναι να μην τα λέμε Ελγίνια, γιατί είναι το όνομα του ανθρώπου που τα έκλεψε και ως κλεπταποδόχος τα συντηρεί επί δεκαετίες τώρα το Βρετανικό. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Κλεπταποδόχος κάνει καριέρα στην ιστορία. Αφήστε με, κυρία Κλήτου, όμως, να διατυπώσουμε μια φράση. Μίλησε ο Μηταράκης μισή ώρα, μίλησε μισή ώρα ο κύριος Σέρμπλερ. Αφήστε με μια φράση. Αυτό είναι ελληνόφωνος βαρβαρισμός, αν μιλάει ένας παππούλης. Τον οποίο τον εξασκείτε με τα μεγίστη επιτυχία, κύριε Τριανταφυλλίδη. Αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε. Σημείο, σημείο παρακαλώ, πρώτο. Χαρακτηρισμούς στους συναδέλφους. Δεν ανταποκρίνομαι, γιατί θέλω να σεβαστώ τον τρόπο με τον οποίο ακούει τις πληροφορίες και τις απόψεις ο τηλεθεατής. Λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή η απίστευτη γκάφα του κυρίου Μητσοτάκη να πάρθει πίσω και εν ώψη του 2021 ενωμένοι στο ζήτημα αυτό, όπως προτείναμε και όπως είχε την προοπτική, αυτούς που ρωτούν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, επίσημα στην κυρία Μέη έθεσε το ζήτημα τον Ιούνιο του 2018. Σήμερα στρατευόμαστε να ληφθεί μια πανεθνική και πάλι προσπάθεια, εκστρατεία, με την αξιοποίηση των συνδέσμων, των φιλελλήνων στο Λονδίνο, στη Βρετανική πρωτεύουσα, που διεκδικούν βουλευτές, δημοσιογράφοι, άνθρωποι της τέχνης, άνθρωποι του πολιτισμού σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, να αξιοποιηθούν έτσι ώστε το 2021 τα Μάρμαρα να είναι στην πατρίδα μας και θα είναι νίκη της πατρίδας. Μάλιστα. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, σωστό, ούτε κανένας άλλου κόμματος. Τελεία. Αλλά αυτό θα δουλέψουμε. Να πάρθει πίσω. Μάλιστα. Αυτό που είπε. Μάλιστα. Στον Observer. Δεν είναι κακό να πει ότι έγινε ένα λάθος, παράφραση. Μάλιστα. Το παίρνει πίσω. Πάμε στο μεταναστευτικό. Σημείο δεύτερο, βεβαίως. Εδώ να διαβάσω για το μεταναστευτικό, όχι τι λέει κάποιος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, τα προεκλογικά ρήματα εκδικούνται τα μετεκλογικά βήματα. Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που έφερνε τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, που ήταν 5.000 στη Μόρια τον Ιούνιο και μέσα σε δύο μήνες με Νέα Δημοκρατία γίνανε 15.000 και συνεχίζονται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει και αυτό το ζήτημα, επειδή είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι διμερές μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, όπως είπε και ο κύριος Ρούτε, σωστά το έθεσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Σας λέω το σημαντικό, γιατί συνεχίζει μια πολιτική που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ποια πολιτική δηλαδή? Αλληλεγγύη, διεθνές δίκαιο και πολιτικές ένταξης. Που λέει τι? Κάθε χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει το κομμάτι της δικής της ευθύνης και υποχρέωσης σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Άλλωστε, οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από εκεί που έρχονται δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να περάσουν από την Ελλάδα για να πάνε στη Γερμανία, να πάνε στην Αγγλία, να πάνε στη Γαλλία. Δεν θέλουν να μείνουν, κύριε Ρογκάκο, δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Και κλείνω δηλαδή με την αναφορά. Δηλαδή, μετανάστες θέλουν να πηγαίνουν μόνο τους πρόσφυγες. Αυτό το αξιολογούν. Αυτό οι δύο κακώς. Κακώς καταργήσατε. Γιατί αναπροωθούνται. Αν μου επιτρέπεστε. Αυτή είναι η βάση, κύριε Πλεύρη, αν μου επιτρέπεστε. Κύριε Πλεύρη, σας πω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο την δήλωση, επειδή καταργήσατε το Υπουργείο Μετανάστευση. Δεν ήταν σημαντικό θέμα το μεταναστευτικό, γι' αυτό σας εκδικείτε. Το ενσωματώσατε στην προστασία του πολίτη. Γιατί το θεωρούμε ένα πρόβλημα ασφάλειας. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κουμουτσάκος, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Αν μου επιτρέπετε όμως, εγώ δεν σας διέκοψα. Ο κ. Κουμουτσάκος δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα παρά μόνο τα μέλη του δικού του γραφείου να ορίσει. Όλα υπογράφονται και κινούνται από τον υπουργό. Ο υπουργός λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοΐδης, πήγε στη Μόρια. Και τι δήλωσε στις 15 Ιουλίου 2019. Με την εντύπωση τη θετική που αποκόμισα από την πληρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται οι υπηρεσίες της χώρας το προσφυγικό πρόβλημα, εδώ στο νησί αναχωρώ από τη Μόρια. Μάλιστα. Το είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Στηριζέως και ο κύριος Χρυσοχοΐδης έδωσε επένους και βραβεία στις υπηρεσίες πώς αντιμετωπίζουν το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Για ό,τι είπατε, για τη μία απορρόφηση. Θα καλέσετε εδώ τον κύριο Βίτσα, μάλιστα, που τα ξέρει αναλυτικά και θα σας δώσει πλήρη εικόνα τι έχει γίνει και στη Βουλή, ελπίζω κάποια στιγμή. Μάλιστα. Η Βουλή και τον κύριο Βουδούρη που τα καταγγείλει. Να λειτουργήσει. Λέβρη, δεν τα καταγγείλει. Μην παρεμβαίνετε. Όταν δεν παρενέβη στη δική σας, δεν παρενέβη. Λέω σε κάθε τι που έφυγε από τους εξαιρετικούς συναδέλφους μας. Δεν γίνεται μια έρευνα. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρατήστε τις δηλώσεις. Φεύγω εντυπωσιασμένος από τη Μυτιλήνη, δήλωση του κ. Σαφές, από την υπευθυνότητα, τη σεμνότητα, την πληρότητα με την οποία είναι η εκφράση. Είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είναι σαφές. Λοιπόν, κύριε Ρογκάκο, να ευχαριστήσουμε τον της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, είπε για το μεταναστευτικό. Το Βαγγέλη τον Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει εκπομπή στην ΕΡΤ, καλή εκπομπή, Βαγγέλη μου. Ένα ραδιοφωνικό σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, και πλούσιο υλικό έχει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι οποιαδήποτε κυβέρνηση για την υπόθεση της Μόριας. Κύριε Τριάντα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Εξαντλήθηκε ο ανθρωπισμός. Απλά το θέτω. Αυτό ακριβώς είπα, κύριε Παπαδημητρίου. Επειδή η αιχμή αφορά και κοιτά εμένα, γιατί αυτό όλο το σημείο είπα, τα προεκλογικά σας ρήματα εκδικούνται τα μετεκλογικά βήματα. Να το αφήσουμε έξω. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλώ. Για τους διαδρομούς δεν θα πούμε που γίνανε. Θα κάνουμε πλειοδοσία ευαισθησίας. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ. Για όνομα του Θεού, Βαγγέλη. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Ο λόγος εσάς για ένα ολόκληρο λεπτό. Τόσο πολύ. Ένα και ένα. Εγώ ήμουν υπομονετικός, άκουσα τα πάντα. Ελάτε παρακαλώ. Πρώτον, για τα μάρμαρα. Αυτά τα μάρμαρα, κύριε Πλεύρη, δεν πρέπει να τα διεκδικούμε για δανεικά, αλλά πρέπει να τα διεκδικούμε να επιστραφούν στην Ελλάδα. Αυτό ήταν φάουλ του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έκανα φάουλ και αν έρθουνε θα το δείτε. Μακάρι να έρθουν το 21. Το ίδιο πρέπει να και κάνει να δείτε την αντίδραση πρέπει να κάνει υπάρχει και με την κυρία Μέρκελ, να ζητήσει τις αρχαιότητες που έχουν κλέψει τη Ναζί από την Ελλάδα να ξαναεπιστρέψουν πίσω. Αυτά ανήκουν στον ελληνικό λαό και πρέπει να γυρίσουν πίσω. Όχι δανεικά. Γιατί όταν λες δανεικά, υπονοείς ότι είναι δικά σου και θα θέλω δανεικά. Γι' αυτό σου λέει και ο άλλος. Πες ότι είναι δικά μου και εγώ θα στα δώσω δανεικά. Δεν υπονοείς, το παραδέχεσαι. Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Καταρχάς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται αυτό το οποίο πρέπει να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό πάντα. Πόσο τις εκατό ήταν οι πρόσφυγες και πόσο οι μετανάστες, οι μετανάστες οι οποίοι εισήλθαν λαθρέα στην πατρίδα μας, οι λάθρο μετανάστες λοιπόν, οι λάθρο εισβολείς αν θέλετε να τους πούμε διαφορετικά. Παρά ναι, κύριε Στάθη, μισό λεπτό, τώρα, αφήστε να πω αυτό που θέλω. Αυτό που να το πείτε αυτό που θέλετε, αλλά λοιπόν, να έχουμε και μία... Είναι εθνικό το θέμα, δεν είναι ιδεολογικό παιδιά το θέμα. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή, προσέξτε τα στοιχεία, από 77 χώρες μπήκαν
το 2015 μπαίνουν το 2019. Ναι. Ποιες είναι οι χώρες, Σουδάν, Νιγηρία, Κογκό κτλ. Δεν είναι εμπόλεμες ζώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με πρόσφυγες. 18,9% σήμερα, σύμφωνα με τον κύριο Μουζάλα, ήταν οι πρόσφυγες. Εντάξει, 805.786 μόνο το 2015. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εισερχόμαστε σε μία περίοδο, 2015. Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μεταναστευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έκανε ο κύριος Μουζάλας, κάνει και τι έπρεπε να κάνει δηλαδή. Ας σας πω τι έπρεπε να κάνει. Καταρχάς, εφαρμόζει την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Τι γίνεται, υπάρχουν τη Frontex, όπως και το λιμενικό, βλέπουν τα πλοία τα οποία τα φέρνουν οι Τούρκοι προς τα δω, παίρνουν τους ανθρώπους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, ναι, τους βάζουν πάνω, τους μεταφέρουν. Ναι. Μόλις πάρουν και μπουκώσουν τα νησιά, αρχίζουν τα φέρνουν στην ενδοχώρα. Τι να κυρίως, κάνουν εκεί στα θαλάσσια, θα σας πω, τα λέμε αφού όλα. Τους βλέπουν, θα κλείσουν λοιπόν, τα σύνορα βάρκες, λοιπόν. Θα κλείσουν τι να κάνουν όταν τους βλέπουν και παίρνουν ακούστε, βάρκα, ακούστε, κάτω. Επειδή, να ξυλώσουν τις συμμορίες. Όταν τους υποδέχονται. Έχουμε πει το εξής. Το παιχνίδι είναι στην Ελλάδα. Ποιες είναι το πρόβλημα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι δουλεύοροι, οι λαθροδιακινητές. Άρα λοιπόν, συλλαμβάνεις τους λαθροδιακινητές, αυστηρότατες ποινές. Ισόβια και λέμε υπάρχουν ισόβια. Δεύτερον, μειώθηκαν με τον ποινικό κώδικα. Κλείνεις τα σύνορα στον Εύρο. Στον Εύρο τα σύνορα μήπως είναι θαλάσσια και δεν το έχω καταλάβει. Πώς να τα κλείσεις δηλαδή. Θα τα κλείσεις με ένα τείχος. Υπήρχε το σειρματόπλεγμα, αν θυμάστε, επί Σαμαρά. Ακούστε με να δείτε, κύριε Ρογκάκο. Είναι πάρα πολύ καλά αυτά που λέτε. Και που λέμε όλοι. Όλοι είμαστε ανθρωπιστές. Εγώ δεν λέω τίποτα. Όχι, ρωτά. Όλοι είμαστε ανθρωπιστές. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει κάποιος άνθρωπος. Αλλά από τη στιγμή την οποία ναι, δεν αντέχει άλλο η πατρίδα μας. Ακούσαμε νάρκες να μπουν και τύχοι. Το τείχος βεβαίως στον Εύρο. Νάρκες, οι νάρκες είναι για το τουρκικό κομμάτι. Είναι για η πιθανή επίθεση από τους Τούρκους. Καλά, άμα μπουν και μετανάστες και την πατήσουν στην Νάρκη. Να μην και μπαίνουν από εκεί λοιπόν. Τα κέρδη ο κύριος Καλεντερίδης είπατε, εδώ. Είπατε για την ποσόστοση, κύριε. Είπε ο κύριος Φλέβης για την ποσόστοση. Εγώ ρωτώ. Φεύγει από τις νάρκες. Παίρνει κανένας. Όχι, το είπα, απάντησα. Είναι. Θεωρείτε ότι με το τείχος, δηλαδή τα μόνα σύνορά μας είναι από εκεί, δεν μπορούν να έρθουν από πάνω. Από πού πάμε. Από τα βόρεια σύνορα. Όχι, όχι κατά... δεν άρθει. Γιατί άμα τα βόρεια σύνορα από είναι το... κλειστά. Άμα το περάσουν τριεθνές, από τη Βουλγαρία θα πάμε μόνο από τα βόρεια. Όποιος έχει πάει στο Τριεθνές καταλαβαίνει και το ξέρει. Η μόνη περίπτωση να μπουν είναι από την περιοχή του Βόρειου Εύρου, ναι, μέχρι κάποιο σημείο. Γιατί το ενίσιο Δέλτα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλη η θάλασσα είναι ανοιχτή. Όχι, δεν είναι θάλασσα. Μιλάμε λέω, για τον Εύρο. Τα θαλάσσια σύνορα. Τα θαλάσσια σύνορα είπαμε πως θα τα κλείσει. Ευτυχώς που λέμε ότι έχουμε θαλάσσια σύνορα. Γιατί είχε πει ότι η θάλασσα δεν έχει και σύνορα. Ξέρουμε τι λέμε. Οι κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει... Όχι, λοιπόν, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε Μιλωνάκη, ότι λέτε. Ότι όταν δούμε τις βάρκες να έρχονται από τη θάλασσα, ναι, να τους αφήσουμε τους ανθρώπους. Όχι. Όταν δούμε τις βάρκες που έχουν από τη θάλασσα, να είναι αυτό πίσω. Το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα κάνει βεβαίως, ναι, να τους γυρίσουμε πίσω. Αν δεν υπάρχουν τουρκικοί ακτοφυλακοί, να έρθουν γρήγορα να ειδοποιηθούν για να έρθουν να τους παραλάβουν. Ναι. Αυτή είναι η λύση. Ναι. Πρώτη. Δεύτερη. Πού θα μείνουν οι άνθρωποι αν δεν τους παραλάβουν. Τι παραμείνει, εσύ δεν τους παίρνω εγώ. Φύγει από εδώ, δεν τους παίρνω εγώ. Και εμείς τι θα κάνουμε. Η Τουρκία έχει αναλάβει υποχρέωση. Κύριε Καλεντερίδη, μου στα χαρτιά, κύριε Καλεντερίδη. Όχι στα χαρτιά. Εδώ ανοίγει τις τρόφιγες. Δεν ρωτάμε, κύριε Ρογκάκο. Μιλάμε για βίαιη επαναπροώθηση, αποτροπή. Γυρνάνε πίσω. Βεβαίως. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι συλλαμβάνει λαθροδιακινητές και με αυστηρότατες ποινές. Το τρίτο είναι να εφαρμόσει αυτό το οποίο υπήρχε πριν το 2015, ναι, την κέντρα κλειστού τύπου κράτησης. Το οποίο δεν το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Χθες ο πρόεδρος σας μίλησε εδώ, ναι, κύριε Μιλωνάκη, άντε να το πω. Κλειστά τύπου τα έχουμε κοινά τον αναγγείλιο. Βεβαίως. Τέταρτο. Αυτό θέλω να πάω τώρα εδώ πέρα, επειδή είναι ένα ειδικό έτσι θέμα και θα το καταλάβετε. Η Αυστραλία τι κάνει αυτή τη στιγμή. Έχει επιλέξει 4 νησιά. Η Αυστραλία δεν είναι δημοκρατική. Ναι, ναι, για το μοντέλο Αυστραλία. Μοντέλο Αυστραλία. Έχει επιλέξει 4 νησιά, ναι, στα οποία έκανε αυτές τις εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται. Έχει βάλει εκεί, έχει περιορίσει. Ναι. Λαμπεντούζα, σας λέω εγώ, Ιταλία. Και εδώ πέρα ερχόμαστε και λέμε ότι έχουμε χιλιάδες νησιά τα οποία δεν κατοικούνται. Μην πάει το μυαλό σας στο συμμορητό πόλεμο ή στον φίλιο πόλεμο. Όχι, γιατί να πάει εκεί. Εδώ υπάρχει από εδώ και μπρος. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Δηλαδή, αν είναι σε κλειστού χώρου κράτηση, πρέπει να είναι σε νησιά. Γιατί κοιτάξτε τώρα πώ πολλέ φορέ παίζει του πολιτισμού. Κλειστή... Το να είσαι σε κλειστού χώρου κράτηση που είχε η χώρα, κλειστού χώρου κράτηση, να εξετάζεται το άσυλο, αυτό μέσα στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Το είχαν πει προεκλογικά. Ότι δεν κάνουν θα επανέλθουν οι κλειστοί χώροι. Για ποιο λόγο. Όποιο παίρνει την προσφυγική ιδιότητα. Αυτό θέλει και μια ταχύτητα στι διαδικασίε. Δεν μπορεί να κρατά έναν άνθρωπο τέτοιο.
Τον έχεις εκεί πέρα. Όταν πάρει την προσφυγική, διότι έγινε πρόσφυγας. Δεν θυμίζεται και η χώρα. Πιστέψτε με ότι όταν ο άλλος ξέρει. Και κλείνω με αυτό και δεν ξαναμιλάω. Όταν ο άλλος ξέρει ότι βρίσκεται. Θα έρθει εδώ πέρα. Δεν πλήρει τις προϋποθέσεις προσφυγικής ιδιότητας. Και δεν θα κυκλοφορεί ελεύθερος στην ελληνική επικράτεια. Αλλά βρίσκεται σε ένα χώρο. Θα το κύριε σκεφτεί. Αυτό το οποίο εγώ θέλω όταν να κλείσω, του λες. Γεια σου. Είναι το εξής. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άνετα, άριστα και μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας από τη στιγμή την οποία έρχονται συνέχεια τα κύματα. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν. Μπορείτε σε να μείνετε τέσσερα... με τα διαφημίσεις, κύριε Μιλόνα. Σε 3-4 νησιά, τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε υποδομές, να μπαίνουν εκεί, να μένουν εκεί, μέχρι να οριστικοποιηθούν ποιοι θα επαναπροωθηθούν, διότι αυτό είναι μια διαδικασία, δεν είναι τόσο εύκολη. Βλέπετε ότι μπαίνουν, τους πάνε στο Κιλκίς, τους πάνε στη Φωκίδα. Χάρη, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε το δώρο. Επιστρέφουμε, θα παρακαλέσω τον κύριο Καλεντερίδη, την κυρία Κλήτου και ευαίσθητους πολιτικούς μας για 10 λεπτά μετά να κλείσουμε τα θέματα και να πάμε στις δουλειές μας. Στα υπόλοιπα θέματα. Στα υπόλοιπα. Στις 13 Σεπτεμβρίου ένας τυχερός κερδίζει το νέο Πολκόρ αξίας 13.500 ευρώ. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14614. Αφήνετε όνομα επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε μήνυμα ΚΜΗ και όνομα τεπώνυμο προς το 14614. Αυτή την Παρασκευή όμως ένας τυχερός κερδίζει μία δωρεάν επιταγή αξίας 3.000 ευρώ για ανακαίνιση μπάνιο από την εταιρεία Ψάρα Δέλης. Μήνυμα και τηλέφωνο στο 14614. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τι θα κάνατε αν ήσασταν πλούσιοι? Θα βοηθούσα όποιον έχει ανάγκη, εννοείται. Και θα έπαιρνε και ένα πρίγκιπα. Ξύλο, ντούκι. Θα έδινα χρήματα σε ορφανοτροφία και σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και θα έπαιρνε και ένα GPS για τα χουβάκια της, για να μην τα χάνει ποτέ. Και θα σπούδαζα στα καλύτερα, και εγώ και ο αδερφός μου. Και θα έπαιρνα και μια νεράιδα για να κάνει τη μητριά μας κολοκυθόπιτα. Και ένα φερμουάρι το στόμα του αδερφού μου. Εγώ θα έπαιρνα άλλη οικογένεια. Αν ήμουν πλούσιος. Πρεμιέρα Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Στον Αντένα. Ομάδας, με 5% επιστροφή σε πρατήρια ECO με κάρτες Eurobank. Όλη η Ελλάδα, μια πεντάδα. Το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας με κράματα αντιμικροβιακού χαλκού καταχωρημένα στο EPA της Αμερικής. Τη δράση στην εξόντωση των μικροβίων εντός της συσκευής βεβαίωσε το μικροβιολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Olympus. Ελεγμένο από 3 πιστοποιημένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια, 2 ελληνικά πανεπιστήμια και κατακρατά χλώριο, φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου, βαρέα μέταλλα και αν βρεθούν στο νερό παθογόνα μικρόβια όπως E. coli, τύφος, σαλμονέλα κτλ. Το κεραμικό φίλτρο τα κατακρατά και το αντιμικροβιακό σύστημα σε 2 ώρες τα σκοτώνει. Δείτε αυτό το βουρκόνερο. Ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο. Όποιος πίνει νερό από αυτά τα φίλτρα, κυριολεκτικά μαγεύεται, εθίζεται, δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Και αξίζει τον κόπο να δώσετε ελάχιστα μόνο χρήματα και να προμηθευτείτε ένα αντιμικροβιακό φίλτρο νερού Olympus και να είστε σίγουροι ότι σε όλη σας τη ζωή θα πίνετε υγιεινό, κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύμπιο, θα έλεγα, νερό. Olympus. Τα ελληνικά φίλτρα νερού. centerplus.gr. Αθήνα, Βεραντζέρου 40, Ομόνια. Αχαρνές, Λεωφόρος Καραμανλή 87, 210-2405-900. Εξάντληση αποθεμάτων. Ξεπουλάμε όσο όσο για να φύγουν. Προλάβετε τα τελευταία 300 κομμάτια. Το έξυπνο μεταλλικό λάστιχο που δεν τρυπάει και δεν τσακίζει, τώρα σε σούπερ τιμή. Μόνο 9,99 τα 7,5 μέτρα και μόνο 14,99 τα 15 μέτρα. Βαρεθήκατε τα λάστιχα που κάνουν τη ζωή σας κόλαση? Που τρυπάνε, σκίζονται, χάνουν νερά ή ακόμη χειρότερα, μπερδεύονται και τσακίζουν?
Πέταξα πάνω από 10 λάστιχα μέσα σε 5 χρόνια μέχρι να ανακαλύψω το μοναδικό έξυπνο μεταλλικό λάστιχο. Το έξυπνο μεταλλικό λάστιχο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Είναι όμως εύκαμπτο, ελαφρύ και πολύ εύκολο στη χρήση. Είναι πραγματικά το πιο ανθεκτικό λάστιχο που υπάρχει. Ένα απλό λάστιχο κινδυνεύει να τρυπήσει, το μεταλλικό λάστιχο όμως όχι. Δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε πόσο ανθεκτικό είναι. Το ανοξείδωτο ατσάλι του έξυπνου μεταλλικού λάστιχου είναι ανθεκτικό στον ήλιο. Και ταυτόχρονα δεν σας καίει αν το πιάσετε, επειδή είναι ατσάλι 304 που είναι ανθεκτικό στην υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία. Με το ακροφύσιο ρυθμιζόμενης πίεσης που σας κάνουμε δώρο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το έξυπνο μεταλλικό λάστιχο με υψηλή πίεση για να καθαρίζετε πλακάκια και δάπεδα ή για να φτάνετε σε ψηλά σημεία στο σπίτι σας. Περιστρέψτε για να ποτίσετε με απαλή βροχή τα φυτά σας ή να καθαρίσετε το αυτοκίνητό σας με μέτρια πίεση. Αποκτήστε το σήμερα. Μόνο 9,99 τα 7,5 μέτρα. Και μόνο 14,99 τα 15 μέτρα. Με δώρο την κεφαλή ποτίσματος για ψηλή και μέτρια πίεση. Τηλεφωνήστε τώρα. 2310-53-53-53. Για πληροφορίες μπείτε στο www.diamantstore.gr. Ακόμη μία προσφορά από την Diamant ΑΕ. Επιτέλους, ο βασιλιάς του Φλαμέγκο επιστρέφει στην Αθήνα. Χοακίν Κορτές. Σάββατο 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Εξάντληση αποθεμάτων. Ξεπουλάμε όσο για να φύγουν. Προλάβετε τα τελευταία 300 κομμάτια. Το έξυπνο μεταλλικό λάστιχο που δεν τρυπάει και δεν τσακίζει. Τώρα σε σούπερ τιμή. Μόνο 9,99 τα 7,5 μέτρα. Και μόνο 14,99 τα 15 μέτρα. Βαρεθήκατε τα λάστιχα που κάνουν τη ζωή σας κόλαση? Που τρυπάνε, σκίζονται, χάνουν νερά ή ακόμη χειρότερα μπερδεύονται και τσακίζουν? Πέταξα πάνω από 10 λάστιχα μέσα σε 5 χρόνια μέχρι να ανακαλύψω το μοναδικό έξυπνο μεταλλικό λάστιχο. Το έξυπνο μεταλλικό λάστιχο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Είναι όμως εύκαμπτο, ελαφρύ και πολύ εύκολο στη χρήση. Είναι πραγματικά το πιο ανθεκτικό λάστιχο που υπάρχει. Ένα απλό λάστιχο κινδυνεύει να τρυπήσει, το μεταλλικό λάστιχο όμως όχι. Δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε πόσο ανθεκτικό είναι. Το ανοξείδωτο ατσάλι του έξυπνου μεταλλικού λάστιχου είναι ανθεκτικό στον ήλιο. Και ταυτόχρονα δεν σας καίει αν το πιάσετε, επειδή είναι ατσάλι 304 που είναι ανθεκτικό στην υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία. Με το ακροφύσιο ρυθμιζόμενης πίεσης που σας κάνουμε δώρο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το έξυπνο μεταλλικό λάστιχο με υψηλή πίεση για να καθαρίζετε πλακάκια και δάπεδα ή για να φτάνετε σε ψηλά σημεία στο σπίτι σας. Περιστρέψτε για να ποτίσετε με απαλή βροχή τα φυτά σας ή να καθαρίσετε το αυτοκίνητό σας με μέτρια πίεση. Αποκτήστε το σήμερα. Μόνο 9,99 τα 7,5 μέτρα. Και μόνο 14,99 τα 15 μέτρα. Με δώρο την κεφαλή ποτίσματος για ψηλή και μέτρια πίεση. Τηλεφωνήστε τώρα. 2310-53-53-53. Για πληροφορίες μπείτε στο www.diamantstore.gr. Ακόμη μία προσφορά από την Diamant ΑΕ. Φέιν, σε κάλεσα εδώ για να σε ενημερώσω και επίσημα ότι τα πράγματα αλλάζουν. Πρωινό τέλος. Φέτος θα κάνεις το βραδινό. Το βραδινό! Μην ανησυχείς, δεν αλλάζει τίποτα. Θα έχεις όλη την ομάδα σου μαζί και θα βγαίνεις πάλι στις 10. Αλλά το βράδυ! Εγώ δεν προβλέπω κάτι. Αφήστε μας! Δεν ξέρω τίποτα για βραδινό. Μας πολεμάνε! Ρε παιδιά, δεν γνωρίζω. Τι να σας πω. Σταματήστε! Μην πιστεύετε τα fake news. Μόνο τα fake news. Το πρωινό με τη Φέη Σκορδά. Πρεμιέρα Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, στον Αντένα. Γιατί και στο πρωινό είμαστε ένα. Clean.
Μένω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω κι έρχομαι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εν ηρεμία. 10 και 10 πρώτα λεπτά. Και θα ζητήσουμε από τον κύριο Καλεντερίδη μία σύντομη τοποθέτηση για το ελληνοτουρκικό, κύριε Καλεντερίδη. Για το τι γίνεται με τον Ερντογάν, το φίλο μας, και τι θέλει ο Ερντογάν τελικά. Και από μία σύντομη τοποθέτηση από τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Τεταφυλλίδη και τον κύριο Μιλωνάκη για να σας αποδεσμεύσουμε. Έχουμε δεσμεύσει την ίδια περιοχή στο Καστελόριζο με ναύτεξ και οι Τούρκοι και εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Κοκκίνησε και ο Χάρη. Για μισό λεπτό θα πω κάτι για το μεταναστευτικό, για το πώς μπορεί να κάνουμε αποτρεπτική πολιτική χωρίς να παραβιάζουμε κανένα νόμο. Με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα ντρόνς έχουμε τη δυνατότητα 24 ώρες το 24ωρο να ελέγχουμε τις απέναντι τουρκικές ακτές και την τουρκική πλευρά, να παρακολουθούμε τις συγκεντρώσεις ατόμων την ίδια στιγμή, να καταγγέλουμε το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία, και η Τουρκία υποχρεούται να λάβει μέτρα. Σε πραγματικό χρόνο, λέτε. Σε πραγματικό χρόνο, 365 μέρες. Εάν το κάνουμε αυτό, η Τουρκία θα έρθει σε δύσκολη θέση και, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα είναι αποτρεπτικό στις ροές. Το κρατούμε. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, ή μάλλον στα τουρκικά πρώτα. Τις τελευταίες ημέρες ήταν και το άρθρο μου, θα έλεγα και προφητικό, και ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε γι' αυτό. Είχα το άρθρο μου της Κυριακής, αφορούσε τις εξελίξεις στην Τουρκία και αναφέρουμε στα εσωτερικά του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Εκεί ο Ερντογάν είναι αντιμέτωπος, αφού μετρά τρίτο τρίμηνο μείωση του ΑΕΠ, δηλαδή έχει επιβράδυνση που σωρευτικά είναι περίπου 10%, και αν συνεχιστεί θα φτάσει τα επίπεδα τα δικά μας που βιώνουμε την κρίση. Πάει στην αγκαλιά του νομισματικού ταμείου η Τουρκία. Έχει λοιπόν τρία σημαντικά στελέχη, κορυφαία, τα οποία κινούνται προς την δημιουργία ενός νέου κόμματος από τα σπλάχνα του ΑΚΕΠ. Έχει σημασία αυτό. Πρόκειται για τον Αχμέτ Γκιούλ, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, τον Αλί Μπαμπατζάν, το δημιουργό του οικονομικού θαύματος της Τουρκίας. Δεν το βλέπουμε. Και όχι, από τότε που τον απομάκρυνε άρχισε η κατάρρευση. Καλά, εδώ και 5 χρόνια. Και τον Αχμέτ, τότε τον έβγαλε. Και τον Αχμέτ Νταβούτογλου, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ο ιδεολογικός μέντορας του Ερντογάν ως σύμβουλος, στη συνέχεια υπουργός εξωτερικών και συνέχεια πρωθυπουργός. Μάλιστα, επειδή ο Νταβούτογλου μίλησε για εμπλοκή του Ερντογάν σε δολοφονίες 200 ανθρώπων μέσω παρακρατικών μηχανισμών, προχθές η Κεντρική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αποφάσισε να τον παραπέμψει στο πειθαρχικό αυτόν και άλλα στελέχη, σημαντικά στελέχη του ΑΚΕΠ που θεωρούνται. Μάλιστα. Και τώρα διάβαζα ότι ο Νταβούτογλου κάνει μια αντεπίθεση στην Κωνσταντινούπολη με στελέχη του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ερντογάν, παρότι το αναγνωρίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ηγέτη στην περιοχή μας, ότι ο Ερντογάν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο εσωτερικό. Πάμε τώρα στην δέσμευση. Ο Ερντογάν αντιμετωπίζει πρόβλημα και σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θεωρούσε ότι τα δύο πλοία γεωτρύπανα, πλωτά γεωτρύπανα, και τα δύο ερευνητικά σκάφη, ότι θα λειτουργήσουν ως ένα μέσο πίεσης που θα φέρει, θα σύρει την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί που θέλει, δηλαδή στη συνεκμετάλλευση. Αυτό δεν το πέτυχε, γιατί κυρίως επειδή δεν βρήκε ένα μεγάλο κοίτασμα το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τις παραμέτρους στο ζήτημα. Και θέλει πλέον να μεταφέρει την κρίση και προς την Ελλάδα, να πιέσει την Ελλάδα, με τη σειρά της Ελλάδα να πιέσει την Κύπρο για να πάρει αυτό που θέλει. Με δύο πράγματα προσπαθεί να το κάνει. Το ένα είναι με τις μεταναστευτικές ροές και το δεύτερο είναι με την απειλή να στείλει ερευνητικό σκάφος νοτίως ή μεταξύ Καστελορίζου και Ρόδου. Εάν γίνει αυτό, εάν στείλει ερευνητικό σκάφος, θα βιώσουμε ό,τι ακριβώς βιώσαμε με το «βυθίσατε το χώρα»,
θα το θυμάστε πιστεύω γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι, το 1976 που οδήγησε στο πρωτόκολλο της Βέρνης που το υπέγραψαν Κωνσταντίνος Καραμαλής και Σουλεμάν Ντε Μιρέν, θα οδηγήσει σε ό,τι ζήσαμε, βιώσαμε το Μάρτιο, 27 Μαρτίου του 1997, που οδήγησε στον Ταβός και στο Μέα Κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα η Ελλάδα, αν στείλει η Τουρκία ερευνητικό σκάφος σε υφαλοκρηπίδα που εμείς θεωρούμε ελληνική, η Ελλάδα υποχρεώται να κάνει τουλάχιστον αυτά που έκανε τις δύο προηγούμενες φορές, δηλαδή μια ελληνοτουρκική κρίση. Ναι. Πρόδρομος αυτής της διαδικασίας είναι η Ναύτεξ, που η δέσμευση δηλαδή μιας θαλάσσιας περιοχής ακριβώς σε αυτή την περιοχή που περιμένουμε να στείλει το Roots Race, το τέταρτο ερευνητικό. Και η Ελλάδα για πρώτη φορά, και πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε, ότι αντέδρασε, θα έλεγα, αντανακλαστικά, παύλα επιθετικά, και σωστά κατά την άποψή μου, δέσμευσε και αυτή την ίδια περιοχή για να γίνουν βολές και από τα τουρκικά σκάφη, όπως δήλωσε η Τουρκία με τη δέσμευση, και από τα ελληνικά. Μάλιστα. Στην ίδια περιοχή. Υπάρχουν εκτιμήσεις, ναι. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Τουρκία τελικώς δεν θα στείλει. Θα κάνει πίσω. Δεν θα στείλει σκάφη ή δεν θα στείλει τον αριθμό που μάλιστα. Είχε. Άρα που, καλή που κίνηση λέτε από την ελληνική πλευρά να δεσμεύσει άρα, την περιοχή. Άρα είναι λίγο πιο ένα κλικ πάνω η αντίδραση της Ελλάδος σε σχέση ακούστε, με το προηγούμενο. Είναι μία. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν αντίστοιχες προκλήσεις προηγούμενα, για να είμαστε δίκαιοι. Ότι τώρα υπάρχει η προοπτική αποστολή. Τώρα κατέβηκε πριν 10 μέρες το Roots Race. Είναι κάπου εκεί στην κόλπο της Αντάλιας και περιμένουμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Έχει 4 πλοία η Τουρκία στείλει προς ναι, διάφορες κατευθύνσεις. Δύο ερευνητικά και δύο γεωτρύπανα. Ναι. Κύριε Πλεύρη, μια τοποθέτηση για τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Δαφυλή, κύριε Μινωνάκη, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, τάχιστα, αυτό που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την Κυπριακή ΑΟΖΟ, που πλέον το σύνολο της διεθνούς κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ισχυρές χώρες ξεκάθαρα δίνουν μήνυμα στην Τουρκία ότι πρέπει να σεβαστεί το χώρο. Σιγά σιγά η Ελλάδα πρέπει να καταφέρει να το περάσει και στα δικά της σημεία. Διότι η αντίστοιχη αντίδραση που υπάρχει από το διεθνή παράγοντα στην ΑΟΣ στην Κύπρου δεν υπάρχει για το κομμάτι που αφορά την ελληνική πλευρά στο Καστελόριζο. Πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα η Τουρκία και για εσωτερικούς λόγους αλλά και για πραγματικούς, για τους δικούς τους γεωπολιτικούς λόγους μπορεί να κλιμακώσει μια κατάσταση και εμείς αντιστοίχως της κλιμάκωσης θα πρέπει να είναι και η αντίδρασή μας. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί εκείνο το πλέγμα των πρωτοβουλειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και επουδενεί αυτό που επιδιώκει η Τουρκία δημιουργώντας το δικό της άξονα με την Ρωσία και το Ιράν. Και αυτό που επιδίωκε πάντα είναι να βάλει τη χώρα μας, να βάλει την Ελλάδα, να διαπραγματευτεί τους δικούς της πλουτοπαραγικούς πόρους, τις δικές μας πλουτοπαραγικές πηγές. Αυτό πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία. Επομένως, σύνεση, συνεννόηση, εθνικό μέτωπο, παλαϊκή ενότητα από τη μια, καμία ένδειξη υποχωρητικότητας με αποφασιστικότητα και λελογισμένη διαδικασία πρωτοβουλειών να αποτραπεί αυτή η διαδικασία. Αυτό θέλουν. Μάλιστα. Η τουρκική πλευρά θέλει να οδηγήσει τη χώρα μας σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων όπου θα διαπραγματευτούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα. Και θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή το Σαββατοκύριακο πάμε για την 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πω και να καλέσω την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, να μην παίζουν με την καθημερινότητα των Σαλονικιών, δηλαδή με το μετρό και τον ΟΑΣΤ. Είδαμε και πάθαμε να φύγουμε από την περίοδο της ακινησίας 12-15 και να βάλουμε το μετρό σε μία αρώτα. Ξαναβάζουν ζητήματα, ξανασταματούν για άλλα 4 χρόνια από ό,τι φαίνεται το μετρό. Για δε τον ΟΑΣΤ τον εξηγιάναμε. Έφυγε από την περίοδο όπου ήταν κρατικός ως προς τις ζημίες και ιδιωτικός ως προς τα κέρδη για τους μετόχους ο ΟΑΣΤ. Είχε κέρδη το 17 και το 18. Φύγαμε από το καθεστώς που δεν έδιναν ρέστα καν στους επιβάτες. Μπήκαμε στη διαδικασία. Ναι, και περιμένω επειδή έχω καταθέσει δύο επίκαιρες ερωτήσεις να λειτουργήσει ο θεσμός του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Βουλή για να μου απαντήσει στην ακροαματική διαδικασία που γίνεται εντός Βουλής. Αλλά ωστόσο, επειδή ταλαιπωρήθηκαν πολλοί οι Θεσσαλονικοί με τον ΟΑΣΤ, είχαμε προκηρύξει την αγορά 350 νέων λεωφορείων και την πρόληψη 300 νέων οδηγών. Αυτά παγώσα. Γι' αυτό λέω,
Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Καραμαλή, μην παίζετε με την καθημερινότητα, μην ταλαιπωρείτε τους Θεσσαλονικείς. Τελεία. Μπορεί να κάνει και μια βόλτα με το μετρό που εγγενίασε ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Πλεύρη, μην ανοίγουμε το θέμα. Ελάτε, κύριε Μιλωνάκη. Αυτό το οποίο είπε. Αμέσως, κύριε Πλεύρη. Δεν εγγενιάστηκε το μετρό. Να κάνουμε και μια βόλτα. Αυτά τα παραπολιτικά για άλλα μάτια. Αυτό το οποίο είπε ο Σάββατο. Σοβαρότητα. Απέναντι στη Θεσσαλονίκη, σοβαρότητα τη πρωτεύουσα τη Μακεδονία. Η σοβαρότητα δεν είναι να εγγενιάζονται. Με χαρτόκουτα το μετρό, με τα χαρτόνια, ναι, αυτό δεν είναι σοβαρότητα, αυτό είναι κοροϊδία του Θεσσαλονίκου. Δεν διεκδίκησε, με το που μπήκατε άρχισε διαδικασία. Οι μίζες, οι ρεμούλες και οι προμήθειες. Άρχισε να πάρει να βάλουν ζητήματα. Βαριά, κάτι ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτά. Εσείς ξέρετε. Εσείς ξέρετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Μιλωνάκη. Αυτό που είπαμε προηγουμένως και που είπε ο Σάββος ο Καλλιτερίδης, η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν αποτυπώθηκε και στον πίνακα όταν υπέγραφε το βιβλίο και επισκεπτών στη σχολή ναυτικών δοκίμων, εκεί ήταν 465.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα διεκδικεί και μάλιστα διεκδικεί με τον πιο προκλητικό τρόπο. Η μέθοδος της υποχωρητικότητας η δικιά μας έχει φέρει αυτή την κατάσταση. Η ναύτεξ η σημερινή ναύτεξ ήταν σωστή, διότι αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει είναι πως πρέπει πρώτα απ' όλα να αριοθετήσουμε την αποκλειστική μας οικονομική ζώνη. Mm-hmm. Έρχεται ο Τούρκος και λέει στα 15 χιλιόμετρα, έξω, 15 μίλια έξω από το Καστελόριζο, εγώ θα πάω να τρυπήσω. Το απαγορεύει κανένας? Mm-hmm. Έχουμε οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη τη δική μας? Mm-hmm. Ξέρουμε εμείς ότι η δική μας είναι σε συνέχεια μαζί με την Κυπριακή, την αποκλειστική ζώνη κτλ. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι πρέπει να σταματήσουμε πια να έχουμε αυτή την υποχωρητικότητα, την έντονη υποχωρητικότητα και να ακούμε μονίμως εντολές των Αμερικανών. Μες. Εγώ δεν λέω ότι οι Αμερικανοί είναι εχθροί μας, οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας, οι Ρώσοι είναι εχθροί μας και φίλοι. Ιδίως τώρα δείχνουν ότι είναι φίλοι. Λέω ότι δεν μπορεί, ναι, όχι, δεν δείχνουν ότι είναι φίλοι, διότι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα έπρεπε να έχει σταματήσει. Μες. Ορίστε, κύριε Καλλιτερίδη, λοιπόν, μια κουβέντα για να τελειώσω. Μια κουβέντα για τη γαλάζια πατρίδα. Πολλές φορές σκέφτομαι αν αυτή η χώρα όντως υπάρχει κατά λάθος, η πατρίδα μας. Το 17 Φεβρουαρίου έγραψε ένα άρθρο για τη γαλάζια πατρίδα. Με όλες τις διαστάσεις. Στρατηγικές, διπλωματικές, πολιτικές. Και ανακαλύψαμε τελικώς τη γαλάζια πατρίδα προχτές που φωτογραφήθηκε ο Ερντογάν πίσω από αυτήν. Και έκλεινα το άρθρο λέγοντας προς γνώση των λιθινόντων. Θέλω να πω ότι πρέπει να αποκτήσουμε σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκουμε, διαβάζουμε αυτά που θέλει να μας πει η Τουρκία και φυσικά μετά από αυτά πώς σχεδιάζουμε την εθνική μας στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που συνιστά η Τουρκία. Μακάρι το νέο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας να σας καθίσει όλους κάτω και να δούμε τι λέει. Ναι, αλλά βυθίστε το χώρα, όταν είχε πει τότε Παπαδρέου, βυθίστε το χώρα. Αρκεί να στερεοποιηθεί. Κύριε Μιλωνάκη, το Ρουρέις, αν ανοίξουμε θα μας πούμε ότι κύκλο θα φύγουμε είμαστε στις 12 και έχετε επιτροπή. Ελάτε, κυρία Κλήτου. Για να συνοψίσουμε λίγο όλη αυτή την κουβέντα, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ότι η πολιτική τάξη θα φύγει από αυτή την υποκριτική προσέγγιση προβλημάτων τα οποία αρέσκεται να χώνει κάτω από το χαλί. Το μεταναστευτικό και η εργαλειοποίηση για την οποία μίλησε ο Σάββας ο Καλλιτερίδης που επιχειρείται από την πλευρά της Τουρκίας μπορεί να αποτελέσει μείζον ζήτημα όχι μόνο για την καθημερινότητα των πολιτών, για το αν θα διαχυθούν στο βόρειο τόξο της χώρας, αν θα πάνε στη Στυλίδα ή αν θα παραμείνουν στη Μόρια στα νησιά, μπορεί να δημιουργήσει αλληλοεπιδράσεις οι οποίες θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να αφήσουμε την υποκρισία του δίθεν ανθρωπισμού, τον ανθρωπισμό της μπουρδολογίας και της κονόμας, γιατί εδώ έχει στηθεί ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι μεγάλη πάνω πίσμα σε αυτόν τον ανθρωπισμό και πίσμα να αρχίσουν να λειτουργούν πολύ αυστηρά κριτήρια γιατί να λάβετε υπόψη σας και κάτι άλλο το οποίο δεν είπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Πέραν των κονδυλίων για τα οποία υπάρχει η διελκυστή, αν είναι 28 ή 33% τι απορροφήθηκε και τι όχι, υπήρχαν και προγράμματα ένταξης των ανθρώπων που έλαβαν άσυλο και μέσα στην κοινωνία και ομογενοποίησής τους. Αυτός είναι ο πραγματικός ανθρωπισμός. Είναι, έτσι. Όχι, μόνος το σύστημα Ήλιος, να σας θυμίσω, ότι επιχειρήθηκε να ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν την 7η Ιουλίου. Και εκεί υπάρχει μεγάλο φάλτσο, γιατί ο ανθρωπισμός της κονόμας και η ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ, την οποία εγώ δεν θα σταματήσω να καταγγέλω, την καταγγέλω όλα τα χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα στην
ελληνική κοινωνία. Και μάλλον ΜΚΙΟ και ΜΚΙΟ. Για τη σύνοψη αυτή. Αυτές που παρακαλώ, δεν ρωτήσαμε για την οικονομία την επόμενη φορά. Αν και νομίζω συμφωνούν στην οικονομία στα περισσότερα. Εννοείται. Πού συμφωνούν. Ψήφισαν το νομοσχέδιο για τη μείωση. Τώρα πάει στη ζέτηση ο Ρωμαϊκό πάλι για μείωση. Τη μείωση φόρων θα του ψηφίζουν μια χαρά. Μια χαρά θα ψηφίσουν. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον κύριο.